πολυτιμότερος παίκτης του μήνα Απριλίου. Δύο λόγια για αυτή την επιβράβευση και γενικά τι βλέπει για τη συνέχεια. Είμαι χαρούμενος που παίρνω αυτό το ραβείο και πρέπει άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου. Θεωρώ ότι ήταν ένας καλός μήνας για μας. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αυτό το βραβείο ανήκει σε όλη την ομάδα. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο που με ψήφισε και να τους πω ότι όποτε είμαι υποψήφιος για βραβείο να ψηφίζουν εμένα. Πάντως τώρα έχει τον αγώνα με το Πανιόνιο. Τρεις αγωνιστικές απομένουν. Ο Πάκος είναι στην πρώτη θέση. Τι έχει να πει για αυτό το παιχνίδι και πού θα κριθεί ο αγώνας ο αυριανός? Θεωρώ ότι θα είναι ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι. Ίσως είναι και πιο δύσκολο γιατί αγωνιζόμαστε στην έδρα τους και θα είναι πιο δυνατή. Ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Κυρίως αμυντικά δεν αφήνουν το παραμικρό περιθώριο για τον αντίπαλο. Κλείνουν όλους τους χώρους και νομίζω ότι στην έδρα τους θα παρουσιαστούν πιο δυνατοί και πιο επιθετικοί. Έχω εμπιστοσύνη στη δική μας την ομάδα και στην αξία των δικών μας ποδοσφαιριστών. Από την άλλη πλευρά, ο Πανιόνιος δεν θα έχει στη διάθεσή του ίσως τον καλύτερο του παίχτη, ο οποίος πήρε κόκκινη κάρτα. Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μέσα στον Απρίλιο έκανε την καλύτερη παράστασή του αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό. Εάν θεωρεί ότι είναι αυτό το καλύτερο δείγμα Μπίσεσβαρ ή δεν το έχουμε δει ακόμα, και αν βάζει κάτι παραπάνω στόχο για τη νέα σεζόν, γιατί πλέον αρχίζουμε σχεδόν στη νέα σεζόν. Ναι, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι αυτό και από τη δική μου πλευρά είναι γεγονός και σε αυτό με βοήθησε όλη η ομάδα να αποδώσω και εγώ όπως απέδωσα στο συγκεκριμένο 45 λεπτό. Στο πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο παιχνίδι δεν παίξαμε τόσο καλά, ήμασταν πιο σφιχτοί. Στο δεύτερο ημίχρονο του συγκεκριμένου παιχνιδιού βρήκαμε μεγαλύτερη ελευθερία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και καταφέραμε να δείξουμε τις δυνατότητές μας. Και για την επόμενη σεζόν ευελπιστώ να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, να ξέρουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα, να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μας συνολικά ως ομάδα και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να παίρνουμε τις νίκες που χρειαζόμαστε. Μήπως, επειδή μίλησε για συμπαίκτες και το γεγονός ότι αναδεικνύει τη δουλειά του, μήπως η δουλειά του φάνηκε ακόμη περισσότερο από την ώρα που ήρθε ο Πρίγιοβιτς? Γιατί βάζει συνεχώς γκολ και από δικές του ασίστ. Θυμάμαι σε εκείνο το μάτς τον έδειχνε, ας πούμε, στην πάσα που πήρε και αυτός την είχε κάνει ένα ασίστ. Θεωρώ ότι με όποιον και αν αγωνίζεται στην επίθεση, είτε αυτό είναι ο Πρίγιοβιτς, είτε είναι ο Κλάους, είτε ο Κουλούρης, έχουμε δείξει ότι έχουμε μια καλή επαφή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το είδαμε και τώρα στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, στο πρώτο ημίχρονο που αγωνιζόταν ο Κλάους, ότι είχαμε καλή χημεία μεταξύ μας και βρισκόμασταν μέσα στο γήπεδο. Οπότε από τη στιγμή που με όλους έχουμε καλή χημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο αγωνιστικά, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο ποιο θα είναι ακριβώς στην κορυφή της επίθεσης. Ξέρουμε ότι για όλους τους επιθετικούς είναι πολύ σημαντικό να σκοράρουν και για μένα από την πλευρά μου στη θέση που αγωνίζομαι είναι επίσης σημαντικό και να σκοράρω και να δίνω πάσες. Οπότε θεωρώ ότι αν συνεργαζόμαστε όλοι μαζί όπως κάνουμε μέχρι στιγμής θα μπορούμε να πάμε πολύ καλά.